984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Ισχυρή μετασεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:48 το πρωί, 21 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της Άρβης, με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Ακολούθησε 11 λεπτά αργότερα σεισμός 3 Ρίχτερ με το ίδιο επίκεντρο όπως και το εστιακό βάθος, αλλά με τις σεισμικές δονήσεις ή μετασεισμικές δονήσεις να συνεχίζονται μέχρι και αυτή την ώρα. Νέες ζημιές προκλήθηκαν στα ήδη πληγωμένα κτίρια εξαιτίας της συνεχούς σεισμικής δραστηριότητας. Μείνετε μακριά από τα κτίρια. Η έκκληση της αντιδημάρχου Όλγας Δραμουντάνη μέσω του 984. Στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος και οι μηχανικοί που έχουν έρθει με εντολή του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών στην περιοχή για τον έλεγχο των κτιρίων με προτεραιότητα τα σχολεία και τις δομές υγείας. Εντός της ημέρας και η μεταφορά των κατοίκων που το επιθυμούν σε διάφορες δομές από που έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την φιλοξενία τους. Σήμερα είχαμε πάρα πολλούς δυνατούς σεισμούς από το πρωί. Τα ήδη επιβαρημένα κτίρια, όπως καταλαβαίνετε, έχουν πρόβλημα πλέον. Είχαμε νέες ζημιές, νέα κτίρια που έπεφταν, κάποιοι τείχοι, οροφές, μπαλκόνια. Αυτό που θέλω να πω και θέλω να το ακούσουν και οι δημότες μας που ενδεχομένως σας ακούνε. Αυτό που θέλω να πω ως ανακοίνωση είναι το εξής. Κλιμάκια από μηχανικούς, στα χωριά, στα μπα, Ραψανό, Πατσίδερο, Βόνη, Αρκαλοπόρη, πάνε να κάνουν μια πρώτη εκτίμηση για την εικόνα που έχουμε στις κατοικίες. Παρακαλούνται λοιπόν οι δημότες που αφορούν στις περιοχές αυτές να μείνουν σε ασφαλή σημεία στα χωριά τους και να περιμένουν τα κλιμάκια τους από τους μηχανικούς. Θα ελεγχθούν τα κτίρια, τα σχολεία μας, τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Ναι. Όλα τα σχολεία θα ελεγχθούν. Και ήδη έχει ξεκινήσει με εντολή του Υπουργού, του Περιφερειάρχη, του Δημάρχου, όλα τα κλιμάκια είναι εδώ και έχουν ήδη ξεκινήσει την εκτίμηση των ζημιών. Μάλιστα. Εγώ βρίσκομαι τώρα στο χώρο του καταβλισμού, έχουμε στήσει 50 σκηνές, ναι, χωρητικότητας 450 ατόμων, έχουμε κόσμο εδώ, φροντίζουμε για τη σύντησή τους, έχουμε στήσει καταβλισμού σε πάρα πολλά χωριά, ναι, του πρώην Δήμου Αρκαλοχωρίου, ναι, για τους οποίους επίσης φροντίζουμε τη σύντησή τους, είναι άνθρωποι σε κάθε χωριό ηλικιωμένοι, 70-80 σε κάθε χωριό, οι οποίοι δεν μπορούν καν να μπουν στα σπίτια τους. Καταλαβαίνετε ότι μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος όλος αυτών θα έχουμε πρόβλημα. Χωράμε ήδη αυτή τη στιγμή, προχωράμε στην καταγραφή όλων των δημοτών που επιθυμούν να μεταφέρουν στους χώρους. Γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουμε και εκείνους οι οποίοι αρνούνται να φύγουν μακριά από τα σπίτια τους. Μάλιστα. Και επίσης υπάρχει ενδιαφέρον δημοτών οι οποίοι επιθυμούν να μεταφερθούν σε ασφαλείς χώρους. Δεν έχω πλήρη εικόνα τώρα, διότι οι μετακινήσεις αυτές είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουν ήδη από το μεσημέρι και μετά. Στην Κρήτη βέβαια βρίσκεται από το πρωί και ο Υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών, αρμόδιος για τις υποδομές Γιώργος Καραγιάννης, με εντολή του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμαλή. Και όπως βλέπω αυτή την ώρα βρίσκεται και στον αέρα της Κρήτη TV στο πλαίσιο της έκτακτης ενημερωτικής εκπομπής. Να ακούσουμε με τη βοήθεια της Κατερίνας Δασκαλάκη λίγο την κουβέντα, να δούμε τι λέει αυτή την ώρα. Είμαστε σε μια επαφή και με τους δημάρχους και με τον αντιπεριφερειάρχη και όλοι μαζί αντιμετωπίζουμε την κατάσταση. Τα κοντέινερ που είπατε περισσότερο για τις σχολικές μονάδες, οι οποίες θα χρειαστεί ενδεχομένως κάποιο. Αφού μας δώσουν μια εικόνα, θα φροντίσουμε άμεσα να μεταφερθούν. Προς τα σχολεία, λέτε έτσι. Εννοείται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Είστε καλά. Να είστε καλά. 25 ομάδες με μηχανικούς, μεταξύ των οποίων και το Υπουργείο Υποδομών, βρίσκονται από νωρίς το πρωί στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδες, πραγματοποιώντας αυτοψίες στα κτίσματα που έχουν πληγεί. Όπως σημείωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης, έχει δοθεί προτεραιότητα στην άμεση ολοκλήρωση της καταγραφής της κατάστασης. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια ενημέρωσης των πολιτών, προκειμένου οι πληγέντες να συνεργαστούν και να διαμείνουν σε ξενοδοχειακές μονάδες και σε εγκαταστάσεις κατασκήνωσης κοντά στο Αρκαλοχώρι, σημεία που έχει προβλεφθεί να φιλοξενήσουν πληγέντες κατοίκους. Στις δύσκολες συνθήκες διαμονής 300 ανθρώπων στις σκηνές με το τσουχτερό κρύο, χθες βράδυ περιέγραψε, μιλώντας μεταξύ άλλων στον 984, ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδος, ο Μανώλης Φαργκάκης, νωρίς το πρωί. Εμείς αυτή τη στιγμή φιλοξενήσαμε περίπου 400 άτομα στις σκηνές. Είναι ένα
είναι ένα μέσον προσωρινό. Πιστεύω ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Χθες το βράδυ έκανε αρκετό κρύο. Ο κόσμος είναι όλοι ηλικιωμένοι σχεδόν. Δεν μπορείς να πεις ότι μπορεί με αυτόν τον τρόπο να διαρκέσει ένα μεγάλο διάστημα. Ψαχνόμαστε τώρα να δούμε. Έχουν γίνει κάτι προσφορές από κάποιους ανθρώπους, συνανθρώπους μας, οι οποίοι προσφέρονται να δώσουν, ας πούμε, κατασκηνώσεις, ξενοδοχεία, όσα έχουν κρεβάτια, γιατί διανύουμε και μια περίοδο η οποία υπάρχει αρκετός τουρισμός ακόμα και δεν βρίσκουμε εύκολα ξενοδοχεία. Κατά τα άλλα, κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν ώστε να μην λείψει τίποτα, ειδικά από φαγητά, από... Τώρα πριν να με πάρετε λίγο ψαχνόμουν, γιατί πρέπει να βρούμε κάποιους καφέδες πρωινά, τα οποία θέλουν οι άνθρωποι. Το μεγάλο αυτή τη στιγμή, το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι παρά το ότι περιμένουμε τώρα 30 άτομα να κατέβουν από την Αθήνα μηχανικούς για τον έλεγχο το κτηρίο, για να δούμε αν θα μπορούμε να μπούμε μέσα ή δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Αυτή τη στιγμή μου ζητάνε από το ιατρικό του εργαλοχώρη να μπούμε ή να μην μπούμε. Δεν θα μπείτε, λέω. Αλλά όταν βγουν όλα off, όλα δεν μπορείς να μπεις πουθενά, να μην μπορείς να μπεις σε ένα κέντρο υγείας, να μην μπορείς να μπεις στο Δήμο, στα γραφεία του Δήμου, να μην μπορείς να μπεις, ας πούμε, στο ιατρικό. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Και το θέμα είναι ότι πρέπει να τηρήσουμε με ευλάβεια το γεγονός αυτό που είπατε, ότι δεν πρέπει να μπαίνουν μέσα στα, ειδικά όσα έχουν οι ρογμές και τέτοια, δεν πρέπει, αν δεν περάσει το συνεργείο των μηχανικών, το κλιμάκιο για να το επιτρέψει ή όχι πρώτον, και δεύτερον είναι ότι δεν μπορούν ούτε τα κλιμάκια να μπουν. Χθες μπορούσαμε να ξεκινήσουμε, λέγανε οι άνθρωποι, πώς θα μπούμε σε ένα σπίτι μέσα όταν κάθε μισή ώρα έχουμε σεισμό. Όλη νύχτα γινόταν σεισμοί. Και συνεχίζει δυστυχώς αυτή η έντονη μετασεισμική ακολουθία. Αυτό που έγινε τώρα, αυτό που έγινε πάλι στην περιοχή μας. Σαφέστατα, αυτό βλέπαμε και έχουμε μεταδώσει αυτή την είδηση, ότι ήταν με το ίδιο επίκεντρο. 21 χιλιόμετρα δυτικά, βορειοδυτικά της Σάρβης, εστιακό βάθος τα 10 χιλιόμετρα. Κυρία Δουλγεράκη, ο κόσμος έχει αγαναχτήσει, βρίζει και εμάς τους ίδιους και όλους. Δεν ξέρει τι να κάνει και κατά κάποιο τρόπο έχει δίκιο. Αναφορικά τώρα με τις ανάγκες που υπάρχουν στον κόσμο, ήδη οι πρώτες ανάγκες για τους σεισμοπαθείς συγκεντρώνονται στους Δήμους Ηρακλείου και Χερσονήσου. Τα χρειαζόμενα είδη, μετά από επικοινωνία με τους αρμόδιους στο Δήμο Μηνώα Απεδιάδο, σημειώνει ο Δήμος Ηρακλείου, είναι νερό, γάλα βαπουρέ, γάλα σκόνη, καφέ, χυμή, τρόφιμα μακράς διαρκείας, συσκευασμένα όλα, είδη προσωπικής υγιεινής, καθαριότητας και φάρμακα όπως ασπιρίνες, ντεπών, φάρμακα για την καρδιά, την πίεση, ινσουλίνη, αμμονία γάζες και χάζαμπλαστ. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιείται στο κέντρο αστέγων του Δήμου Ηρακλείου, λεωφόρο Σικάρου 121, απέναντι από τη ΣΥΑΠ, μέχρι τις 8 το βράδυ. Τα είδη πρέπει να είναι, επαναλαμβάνεται, συσκευασμένα. Τώρα, στο Δήμο Χερσονήσου, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού Διαβίου Μάθησης Νέας Γενιάς Εθελοντισμού ενημέρωσε πως η συγκέντρωση ξεκινά αύριο Τετάρτη, θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 1η του Οκτώβρη. 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι θα γίνεται η συγκέντρωση στο Δημαρχείο στις Γούρνες, στο Δημοτικό Κατάστημα Λιμένα Χερσονήσου, όπως επίσης και στους κατατόπους πολιτιστικούς συλλόγους. Προσωρινή ήταν η λύση των σκηνών. Σήμερα πρέπει να γίνει η μεταφορά και η φιλοξενία των ανθρώπων που έχουν πληγεί σε δομές, δήλωσε από την πλευρά του και ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Λεονταράκης στον 984. Ήταν εκατοντάδες τα παλιά κτίσματα, τα παλιά σπίτια, τα οποία είχαν υποστεί ζημιές, είχαν υποστεί ρηγματώσεις, που ακόμα και με μικρούς μετασεισμούς, εννοείται με μεγαλύτερο μεγέθος, ο κίνδυνος κατάρρευσης, ο κίνδυνος περαιτέρω ζημιών είναι ακόμα πιο ορατός. Γι' αυτό κάνουμε έκκληση από χθες όλοι μας. Καταλαβαίνω την αγωνία του κόσμου να είναι κοντά στην περιουσία του, κοντά στα σπίτια του, αλλά σε κάθε περίπτωση να μην πλησιάζουμε, να μην διαμένουμε μέσα, εννοείται, και να αποφεύγουμε τη μετακίνηση σε δρόμους, σε σπίτια που, γιατί είναι πάρα πολλά. Χθες στο Αρκαλοχώρι, κυρία Λουγεράκη, θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο. Εγώ πολλές φορές περνάω από το Αρκαλοχώρι. Έχει χρειαστεί να πάω πάρα πολλές φορές. Αυτή η εικόνα για μένα ήταν πρωτοφανές. Πραγματικά βομβαρδισμένο τοπίο. Και όχι μόνο το Αρκαλοχώρι, και πολλά χωριά του Δήμου Μηνώα Απεδιάδος. Γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Θα πρέπει, εχθές ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη βραδιά. Στήθηκε
εντάχει ένας μικρός καταβλισμός, θα πρέπει από σήμερα αυτοί οι άνθρωποι να διοχετευτούν σε δωμάτια. Θα πρέπει από σήμερα αυτή η προσωρινή λύση να είναι απλά μια προσωρινή λύση για χθες. Είναι πολλά τα άτομα που θα αναζητήσουν στέγη σήμερα. Μόνο εχθές, να φανταστείτε, στο εκθεσιακό έμειναν 280 άτομα. Άλλες 40 σκηνές δόθηκαν σε χωριά του Δήμου Μηνώ Πεδιάδας και ήταν και πολύ ο κόσμος ο οποίος δεν ήθελε να απομακρυνθεί από τα σπίτια του. Άρα θεωρώ σήμερα το πρόβλημα θα είναι ακόμα μεγαλύτερο όσον αφορά τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη από ένα δωμάτιο και θα πρέπει σήμερα, μία που θα είναι και ο πρωθυπουργός από ό,τι λέγεται, τουλάχιστον μέχρι το βράδυ να έρθει να δοθεί μια λύση. Στο Αρκαλοχώρι τώρα επισκέπτεται εκτάκτως σήμερα νωρίς το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Φέρεται να ανακοινώνει το πλέγμα των μέτρων που έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση με την κρατική ενίσχυση που θα καταβληθεί άμεσα στους πληγέντες να υπολογίζεται στα 25 με 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι μακροπρόθεσμες ανάγκες για ενισχύσεις θα προκύψουν μετά τις αυτοψίες. Τη λήψη οικονομικών μέτρων για τους σεισμόπληκτους, τα οποία θα είναι ανάλογα των μέτρων για τους πυρόπληκτους, προαναγγέλει σήμερα ο Υπουργός Επίσης Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Είπε ότι τα μέτρα ανακοινώνονται σήμερα, επισήμανε ότι θα γίνει ό,τι χρειάζεται για να μην πληρώσουν έφυα και ότι η πλατφόρμα θα ανοίξει αμέσως. Δήλωσε ότι έως το τέλος της εβδομάδας θα ανοίξει η πλατφόρμα στην ΑΔΕ για την ένταξη των οφειλών της πανδημίας στη ρύθμιση των 36-72 δόσεων, λέγοντας ότι αυτό μπορεί να είναι ακόμα και σήμερα ή αύριο. Τα πρώτα χρήματα των αποζημιώσεων στους σεισμοπαθείς στην Κρήτη θα καταβληθούν άμεσα με μία και μόνη δήλωση που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, είπε από την πλευρά του ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας. Τώρα, στην περιοχή βρέθηκε νωρίς το πρωί κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούμενο από τους τομεάρχες της κοινοβουλευτικής ομάδας Εσωτερικών Κώστα Ζαχαριάδη, υποδομών μεταφορών Νίκο Παπά, βουλευτές Ηρακλείου του κόμματος και στελέχη της Νομαρχιακής Επιτροπής. Αύριο Τετάρτη, στο Αρκαλοχώρι, αναμένεται και η πρόεδρος του κινήματος Αλλαγής, Φόφη Γεννηματά. Κλειστοί παραμένουν σήμερα και αύριο, 28 και 29 του μήνα, υπενθυμίζεται η Δημοτική, Ιδιωτική, Βρεφονιπιακή, Παιδική Σταθμή, τα σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, όπως ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια, με τα μαθήματα να γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης, ενώ πριν από λίγο ήρθε και άλλη μια ανακοίνωση, η οποία αναφέρει ότι κλειστά θα παραμείνουν με απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης σήμερα και αύριο, 28-29 Σεπτεμβρίου, επίσης τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου Ηρακλείου λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας που καταγράφεται από χθες Δευτέρα 27 του μήνα. Οι σύλλογοι γονέων του 53ου, 54ου Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου την ίδια ώρα, σε συντονισμό με τους υπόλοιπους συλλόγους γονέων, την Ένωση Γονέων του Δήμου Ηρακλείου, την Ομοσπονδία Γονέων Μαθητών Κρήτης, διεκδικούν να γίνει σχολαστικός έλεγχος από τους αρμόδιους φορείς για την κατάσταση των σχολικών κτηρίων σε όλη την Κρήτη. Να πάρθουν άμεσα μέτρα στέγασης και σίτησης των μαθητών και των οικογενειών τους που επλήγησαν από το σεισμό. Να προχωρήσει άμεσα η αποκατάσταση όλων των ζημιών όπου έχουν γίνει και να γίνουν όλες οι αναγκαίες επεμβάσεις, όχι μόνο στα σεισμόπληκτα, αλλά σε όλα τα σχολικά κτίρια σύμφωνα με τις τελευταίες αντισεισμικές προδιαγραφές. Να προχωρήσει η υλοποίηση της μελέτης στατικότητας του σχολικού συγκροτήματος της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την ενέγερση νέων σύγχρονων και ασφαλών σχολείων, όπου αυτά κριθούν καταλληλά. Η ΠΕΔ Κρήτης την ίδια ώρα καλεί την πολιτεία να εξαντλήσει όλα τα μέσα και όλες τις δυνατότητες άμεσα για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από το σεισμό. Αναμένουμε και απαιτούμε ταχύτατες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις, αλλά και την υλοποίηση των προτάσεων που ως ΠΕΔ Κρήτης έχουμε υποβάλει εγκαίρως σχετικά με την πολιτική προστασία, την διαχείριση φυσικών καταστροφών και τον σχεδιασμό για την διαχείριση κρίσεων, αναφέρονται στην ανακοίνωση μεταξύ άλλων. Η αντισεισμική θωράκιση της χώρας, η προστασία των κατοίκων και της περιουσίας τους από σεισμούς αποτελεί σημαντικό έργο υποδομής άμεσης προτεραιότητας στην επισήμανση του Συνδικάτου Οικοδόμων που εδώ και πολλά χρόνια επισημαίνει αυτά τα σοβαρά ζητήματα. 24 περιπολίες με 46 αστυνομικούς στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας διαθέτει ένα οκτάωρο
η αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου, ενώ στους λοιπούς δήμους της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου διατίθενται επιπλέον ανά 8ωρο 22 περιπολίες με 44 αστυνομικούς, με εντολή του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας αντιστράτηγου Μιχάλη Καραμαλάκη, στο πλαίσιο προστασίας της περιουσίας των πολιτών στις σεισμόπληκτες περιοχές. Να δηλώσουν τυχόν ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις εξαιτίας της σεισμικής ακολουθίας που ξεκίνησε τη Δευτέρα. Καλεί τους δημότες του και ο Δήμος Γόρτινας ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για την διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων. Όπως σημειώνει, στα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές θα πραγματοποιηθούν αυτοψίες από τα κλιμάκια των μηχανικών που βρίσκονται στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο τώρα αύριο Τετάρτη αναμένεται και ειδικό κλιμάκιο του Υπουργείου Ναυτιλίας. Με εντολή του Υπουργού Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλικιωτάκη, ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων Λιμενικής Υποδομής Ναυτιλιακών Επενδύσεων Ευάγγελος Κεριαζόπουλος θα βρίσκεται αύριο το πρωί στο Ηράκλειο προκειμένου να προείσταται της επιθεώρησης του λιμένα για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκλήθηκαν από τους σεισμούς και το φαινόμενο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Γυρίζω σελίδα, ματαιώθηκε το συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που θα διεξαγόταν από σήμερα στη Χερσόνησο με τη συμμετοχή 150 ευρωβουλευτών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, υψηλόβαθμα στελέχη των ευρωπαϊκών θεσμών όλοι τους. Εκθέσεις ιδεών και πρόκληση, η απάντηση της κυβέρνησης για τις γερμανικές αποζημιώσεις, δηλώνει ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Ιγουμενίδης μετά την συζήτηση της ερώτησης του χθες στη Βουλή. Μιλά για κραυγαλαία απουσία οποιασδήποτε ξεκάθαρης δέσμευσης από πλευράς της κυβέρνησης στο ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων, καθώς όπως αναφέρει ο Υφυπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης, απάντησε πως στόχος φυσικά είναι η επίλυση του ζητήματος αυτού με αμοιβαία αποδεκτό τρόπο, που θα προκύψει μέσα από διαπραγμάτευση και διάλογο με τη Γερμανία και πως οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών ασχολούνται συστηματικά με όλες τις πτυχές της πολύπλοκης αυτής διαφοράς. Το πρώτο κύμα των ελαφρύσεων που εξήγηλε στη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός έρχεται για ψήφιση στη Βουλή εντός της εβδομάδας. Οι περισσότερες από τις νέες ρυθμίσεις, όπως η κατάργηση του φόρου γονικών παροχών, αλλά και η επέκταση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, η τρίμηνη παράταση του προγράμματος επιδότησης δόσεων δανείων για τα νοικοκυριά και το κούρεμα κατά 50% του φόρου στην συγκέντρωση κεφαλαίου, ότι θα ενεργοποιηθούν από την Παρασκευή 1η του Οκτώβρη. Η κυβέρνηση θα έπρεπε πρωτίστως να έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες για το ζήτημα της ακρίβειας εδώ και μήνες, καθώς τόσο η αντιπολίτευση όσο και η επιμελητηρία της χώρας έκρουαν τον κόδωνα του κινδύνου, όπως μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα, υποβαθμίζει διαρκώς το ζήτημα ή το αγνοεί επιδεικτικά. Καμία παρέμβαση στην αγορά για να τηρηθούν οι κανόνες του ανταγωνισμού, πλήρης η αδιαφορία, ήταν το σχόλιο της Έφης Αχτσιόγλου στη Βουλή κατά την συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του ΣΥΡΙΖΑ για την ακριβιά. Μέσα στο Σεπτέμβριο δρομολογούνται οι διαδικασίες για να καταβληθούν εντός του έτους οι αποζημιώσεις των αμπελουργών που επλήγησαν από τους φετινούς καύσονες, ενώ έχουν υποβληθεί περισσότερες από 5.500 δηλώσεις ζημιάς από την Κρήτη. Ο μεγαλύτερος όγκος εντοπίζεται στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Πρόκειται για ζημιές των αμπελιών αλλά και άλλων καλλιεργειών την περίοδο Ιουλίου και Αυγούστου. Τα στοιχεία αναγράφονται σε έγγραφο του ΕΛΓΑ προς το Γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού. Η Pfizer ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι άρχισε κλινική δοκιμή μεγάλης κλίμακας για το χάπι της κατά της COVID, προκειμένου να ελέγξει την ικανότητά του να μειώνει προληπτικά τους κινδύνους λίμωξης στο περιβάλλον ενός ατόμου που προσβλήθηκε από την νόσο. Η προσέγγιση αυτή είναι συμπληρωματική των εμβολίων κατά της COVID-19. Την έγκρισή τους για παραλληλή χορήγηση των εμβολίων από τον κορονοϊό για τον ιό της γρήπης έδωσαν οι επιστήμονες, καθώς δεν απαιτείται χρονική απόσταση μεταξύ τους. Η συνταγογράφηση ξεκινά 1η Οκτωβρίου. Όπως υπογράμμισε στην ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας, η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, δεν θα πρέπει να παραμεληθεί το εμβόλιο κατά του ιού της γρήπης, έχοντας στο μυαλό τον κορονοϊό.
μη υποχρεωτική, γεγονός που καθιστά για μία ακόμα φορά υπεύθυνο το Υπουργείο Παιδείας για την σύγχυση που επικράτησε, είναι η εναγραφή του κωδικού επαλήθευσης πάνω στην χειρόγραφη δήλωση COVID-19 που συμπληρώνουν και υπογράφουν οι γονείς πριν στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Όπως αποκάλυψε η Νέα Κρήτη, χιλιάδες εκπαιδευτικοί έχουν πέσει θύματα παραπληροφόρησης από το Υπουργείο, αφού με το ξεκίνημα της χρονιάς επικράτησε απίστευτο μπέρδεμα στο όνομα μιας προφορικής και μονοδηγίας που είχε δοθεί προς τους διευθυντές των σχολείων. Με τις ανακοινώσεις για την αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας επισφραγίζεται σήμερα η νέα εποχή στις σχέσεις των δύο κρατών. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει υποστήριξη σε περίπτωση απειλής, επιθετικές ενέργειες από τρίτες χώρες, εντονότερη στρατιωτική παρουσία της Γαλλίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως επίσης και στην Κύπρο. Ο Γάλλος πρόεδρος μίλησε για κοινή βούληση ενδυνάμωσης της συνεργασίας των δύο χωρών σε άμυνα και ασφάλεια, στο πλαίσιο προστασίας της εδαφικής ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας των δύο χωρών. Πραγματικότητα γνωστή σε όλους, η ισχυρή συμμαχική σχέση Ελλάδας-Γαλλίας που δεν εξαντλείται στους τομείς της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που ενισχύει μια πραγματικότητα γνωστή σε όλους, ότι οι δύο χώρες έχουν ήδη αναπτύξει μια ισχυρή σχέση που υπερβαίνει τις σχέσεις μας σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Μετά τα 24 μαχητικά ραφάλ, σήμερα ανακοινώνω, είπε, ότι η χώρα μας αποκτά και τρεις νέες φρεγάτες για το πολεμικό ναυτικό, με δυνατότητα να αποκτήσει άλλη μία. Οι κοινές προσπάθειές μας ανέδειξαν ακόμα και τις προσπάθειες έναντι της κλιματικής κρίσης στο ευαίσθητο οικοσύστημα της Μεσογείου, πρόσθεσε, διότι η Ελλάδα και η Γαλλία κάνουν το πρώτο βήμα προς την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομίας. Έχουμε το ίδιο όραμα για τις ικανότητες της αυτόνομης απόκρισης της Ευρώπης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και έτσι η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για την ισχυρή και αυτοδύναμη Ευρώπη του μέλλοντος. Τα σοβαρά προβλήματα που παρατηρούνται στις ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, κυρίως ως προς την απονομή σύνταξης στους ασφαλισμένους, αναδεικνύουν με κοινοβουλευτική τους παρέμβαση προς τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικών Υποθέσεων 37 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία των βουλευτών Ηρακλείου Λασιθίου, Σοκράτη Βαρδάκη και Μανώλη Θραψανιώτη αντίστοιχα. Όπως αναφέρουν οι βουλευτές, τα προβλήματα έχουν διωγγωθεί, ιδιαίτερα μετά τις αποχωρήσεις επιπλέον υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης, ενώ έρχεται να προσθεθεί και η απόφαση του Υπουργείου να εφαρμόσει με αλόγιστο τρόπο το οργανόγραμμα του οργανισμού σχεδόν 3 έτη μετά την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος. Υπενθυμίζεται ότι στις 14.000 πως έχουν φτάσει οι αιτήσεις συνταξιοδότησης στον ΕΦΚΑ Ηρακλείου από την Ανατολική Κρήτη. Εθελοντική αιμοδοσία και λαμπαδιοδρομία στην Αυγενική αύριο Τετάρτη 29 του μήνα. Την αιμοδοσία διοργανώνει ο Αιματοκρήτης μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αυγενικής, την τοπική κοινότητα και την ενορία της περιοχής. Η αιμοληψία θα πραγματοποιηθεί από την κινητή μόνοδα αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Στη διεθνή επικαιρότητα, αλματώδη άνοδο σημείωσε η τιμή του αργού στις αγορές της Ασίας σήμερα το πρωί. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 0,9% στις ασιατικές αγορές, φτάνοντας στα 80,24 δολάρια στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2018. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μία δοκιμή ενός υπερηχητικού όπλου με δυνατότητα ταχύτητας πενταπλάσιας αυτής του ήχου, πραγματοποιώντας την πρώτη επιτυχή δοκιμή ενός όπλου αυτού του τύπου από το 2013, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Πεντάγωνο. 20 ψαράδες έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορική επιδρομή των ενόπλων δυνάμεων της Νιγηρίας, που είχε στόχο τζιχαντιστές στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με δηλώσεις στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων πηγών προσκύμενων στο στρατό. 25 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο κατοικιών νωρίς σήμερα το πρωί στο Γκέντεμπορκ της Σουηδίας, όπως μετέδωσε ο δημόσιος ραδιοσταθμός. Η αστυνομία ανακοίνωσε επίσης πως άρχισε έρευνα, αν και προς το παρόν δεν έχει υπόπτους. 984. Νέα και σπορτς. Στην ώρα τους.
Με το βαθμό της ισοπαλίας στις αποσκευές, επέστρεψε η αποστολή του Όφη στη βάση της μετά το χθεσινό 1-1 κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννενα για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Ο Απόλλωνος Σμύρνης ήρθε ισόπαλος με τον Ιωνικό 0-0, ενώ ο Άρης πήρε το διπλό στην έδρα του Ατρόμητου 1-3. 9.84. Ο καιρός. Έθριος καιρός σήμερα, ανέμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ένταση στα 4 με 6 μποφόρου, θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.